Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε το Γρηγόρη Αρναούτογλου! Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε ένα νυχτερινό σοου. Σε ένα σοου που προσπαθούμε έτσι γενικά να σας πηγαίνουμε στην επόμενη μέρα. Είμαι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και θα είμαστε μαζί, έτσι λέμε για αρχή, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη. Θες να χειροκροτήσεις για το όνομά μου? Χειροκρότα, τι είπε, όλα. Τι έλεγε. Είναι φανατικός θαυμαστής. Λοιπόν, είμαστε εδώ και αποφασίσαμε να ονομάσουμε αυτό το σοου Tonight Show. Τώρα θα μου πείτε σιγά τι πρωτότυπο και ποια λέξη και από κάπου το πήρες. Δεν το πήραμε πουθενά. Ψέματα, λέω από κάπου το πήραμε, αλλά το αλλάξαμε. Δηλαδή, βάλαμε το 2 μπροστά. Και το 2 δεν είναι τυχαίος αριθμός. Το 2 συμβολίζει εμένα και τον συνεργάτη μου. Ένα πολύ κομψό κούκλο άνθρωπο που θα έρθει σε λίγο εδώ. Επίσης, το 2 είναι για αρχή, λέμε τώρα έτσι, γιατί μπορεί να γίνει μία, μπορεί να μην γίνει καμία, μπορεί να γίνει τρεις. 2 όμως είναι οι μέρες που μας έδωσε ο Αντένα να είμαστε μαζί. Την Τετάρτη και την Πέμπτη. Επίσης, 2 θα είναι οι καλεσμένοι. Δηλαδή, εγώ και ένας καλεσμένος. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Τώρα θα γίνουν και 3 και 4, αλλά αυτά θα τα δείξει η ιστορία, θα τα δείξει η συνέχεια και το τι ακριβώς θα αποφασίσουμε και ποιοι θα αποφασίσουν να έρθουν εδώ. Επίσης, θα έχουμε και μουσική. Κοντά μας είναι η Αλκατράς, παρακαλώ! Λοιπόν, ουσιαστικά, αυτή η εκπομπή δεν έχει να σας πει πάρα πολλά πράγματα και φαφαρολογίες για το πολλά σκηνικά, είναι να αναλλάσσονται διάφορα πράγματα. Έχει ένα γραφιάκι, 2 καρέκλες που μπορεί να γίνουν και 3, έχει μουσική και έχει και ένα χώρο εδώ μπροστά που θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πράγματα χωρίς να πιέσουμε το γέλιο. Χωρίς να σας πούμε σώνει και καλά, πρέπει να κάνουμε κάτι για να γελάσετε. Αν μας βγει, μας βγήκε. Αλλά θέλουμε να πούμε αλήθειες. Και δεν το λέω καθόλου με πολιτική χρειά. Θέλουμε να πούμε αλήθειες. Να αφαιθούμε. Πιστεύω ότι ένας αυτοσαρκασμός λείπει από την ελληνική τηλεόραση. Και από τους πολιτικούς. Και από πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους. Μπορεί να τα καταφέρουμε, μπορεί και όχι. Νομίζω όμως ότι δεν χρειάζεται να λέμε λόγια. Ας έρθει ο πρώτος καλεσμένος. Παρακαλώ.